Εύη, λοιπόν, για βάλε μας το κλίμα των πιο ενεργοβόρων, σωστά, συσκευών ενός νοικοκυριού, μιας οικογένειας, καθώς πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα εκεί. Τι μπορούμε να γλιτώσουμε στον μηνιαίο, στο μέτωπο του μηνιαίου προϋπολογισμού μιας οικογένειας, βέβαια, και όλοι εμείς, από τη στιγμή που άλλαξε και η ώρα, πήγαμε μια ώρα πίσω, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται, βέβαια, για το πορτοφόλι μας. Θα μας τα εξηγήσει, Εύη. Λοιπόν, θα δούμε τις πιο ενεργοβόρες συσκευές και τα πόσα βατ και είναι. Με κρύο νερό. Δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο με κρύο νερό. Τι το θες στο νου σου? Τι να πω κι εγώ. Μπορώ, δεν μπορώ. Θα το ανακαλύψουμε το χειμώνα. Λοιπόν. Θερμοσύφωνας λοιπόν από 3.000 μέχρι 5.500 βατ. Ο φούρνος που μαγειρεύουμε 2.000 μέχρι 4.000 βατ. Ναι. Το αερόθερμο για να ζεσθενόμαστε 2 με 3.000. Το σεσουάρ, το λεγόμενο πιστολάκι μαλλιών, από 1.800 μέχρι 2.500 βατ. Το μάτι της κουζίνας από 1.500 μέχρι 2.000 βατ. Οι συσκευές που καίνε, ο βραστήρας από 1.200 μέχρι και 3.000 βατ, το πλυντήριο πιάτων από 1.200 μέχρι και 1.500, ώστε το στεγνοτήριο των ρούχων 1.000 μέχρι 4.000 και το σίδερο 1.000 με 2.000 βατ. Έχουμε ωστόσο και μία ανακοίνωση από τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Κώστα Σκρέκα, τις προηγούμενες μέρες. Μία προτροπή. Θα έλεγα και τις ανακοινώσεις που έκανε αναφορικά με την επιδότηση που δόθηκε και το ποσό στους δικαιούχους. Ναι. Και παρόλα αυτά έγινε και μία σύσταση, όπως αναφέρουμε και στη συγκεκριμένη, στη συγκεκριμένη κάρτα. Καθώς στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης στο 5% της ώρες αιχμής. Μεταξύ λοιπόν των ωρών αιχμής αναφερόμαστε 6 με 9. Περιορίζουμε λοιπόν τη χρήση στις συσκευές που καταναλώνουν περισσότερο ρεύμα. Τώρα, πώς μπορεί να το κάνει κάποιος, πώς εξηγείται αυτό ή ναι, σε τι θα μας ωφελήσει, θα το δούμε στη συνέχεια. Μάλιστα, λοιπόν, να πάμε στον κύριο Αγκουράκη. Εύη. Βέβαια. Δίνεις το και να πάμε στον κύριο Αγκουράκη. Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων. Έχει τοποθετηθεί πολλές φορές, έχουμε νέα δεδομένα, άλλαξε και η ώρα. Υπάρχει προβληματισμός στις τάξεις μικρομεσαίων οικογενειών. Την καλησπέρα μας, κύριε Αγκουράκη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Είναι ο τίτλος που έχουμε βάλει, τα ρολόγια μία ώρα πίσω και την ίδια ώρα ο προβληματισμός αυξάνεται. Και το εξής ερώτημα που θέλω να σας απευθύνω και να διατυπώσω. Πώς μπορούμε να γλιτώσουμε χρήματα? Είδαμε τις πιο, πώς το περιεύει, ενεργοβόρες συσκευές ενός νοικοκυριού. Στο χέρι μας λοιπόν να κατά κάποιο τρόπο διορθώσουμε έτσι έναν αυξημένο προϋπολογισμό. Η καταναλώση είναι πράγματι όπως αναφέρατε προλίγου. Ναι. Όπως ακριβώς... Η καταναλώση των ηλεκτρικών συσκευών. Συσκευών. Υπάρχουν μεγάλες και καταναλώσεις, οι οποίες είναι ενεργοβόρες και παράλληλα κοστοβόρες. Και θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό το διάστημα του χειμώνα, διότι θα έχουμε σε λειτουργία αρκετές αυτές τις συσκευές, που σημαίνει ότι θα πολλαπλασιαστεί η κατανάλωση που είχαμε έναντι του καλοκαιριού. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια σωστή διαχείριση και να κάνουμε κάποιες περικοπές, οι οποίες έτσι αλόγιστα έχουμε συσκευές υποτάσσει τη στιγμή που δεν τις χρειαζόμαστε. Σε ποιες συσκευές μας παρουσίασε η Εύη πριν από λίγο μια λίστα με συσκευές, τις πιο ενεργοβόρες. Πού θα εστιάζατε εσείς? Η μεγαλύτερη και πιο επικίνδυνη συσκευή για κατανάλωση είναι ο θερμοσύφωνας ή ο ηλιακός θερμοσύφωνας. Είναι μια κατανάλωση η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 κιλοβάτ ανά ώρα η κατανάλωσή του και θα πρέπει να κάνουμε μια σωστή διαχείριση. Πώς γίνεται η σωστή διαχείριση? Είτε θα κάνουμε ανάβοντας τον ηλιακό ή το θερμοσύφωνο να το κλείνουμε πολύ νωρίτερα από ό,τι το κλείναμε πριν. Να κάνουμε δηλαδή από μόνοι μας μία μικρότερη χρήση, λιγότερη χρήση. Διαφορετικά, ας επιχειρήσουμε να του μειώσει ένας τεχνικός ηλεκτρολόγος το θερμοστάτη, ούτως ώστε να κλείνει πιο έγκαιρα. Δηλαδή, να μην επιτρέπουμε στο θερμοσύφωνα να αναπτύξει μία θερμοκρασία νερού 80 και 90 βαθμούς Κελσίου. Πάντως, κύριε Γουράκη, ας το κόψουμε στους 60, στους 65.
Φαντάζομαι ότι μια οικογένεια τα τελευταία χρόνια που έχει δυσκολευτεί, γιατί υπήρξαν και περίοδοι που όντως μετρούσαμε το χρόνο που θα έχουμε ανοιχτό το θερμοσύφωνα, δεν πιστεύω ότι θα τον άφηνε έτσι ανεξέλεγκτα να λειτουργεί. Και εκείνο που με προβληματίζει είναι ότι ο θερμοσύφωνας μπορεί να το περιορίσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρονική του διάρκεια. Άλλες συσκευές, όπως είναι για παράδειγμα το πιστολάκι των μαλλιών, αν κάποιος πρέπει να το χρησιμοποιήσει 15 λεπτά, 20 λεπτά, πώς θα το περιορίσει εκεί? Μήπως πρέπει αυτό να μας προβληματίσει να αλλάξουμε και συσκευές, να πάμε δηλαδή σε συσκευές που είναι καλύτερες ενεργειακής κλάσης? Στο πιστολάκι δεν νομίζω να πετύχουμε καλύτερη υψηλή ενεργειακή κλάση. Απλά αντί να το έχουμε στην μεγάλη σκάλα, να το πω έτσι για να γίνει αντιληπτό, η θερμοκρασία, ας είναι στη μικρότερη και όχι στη μεγαλύτερη. Υπάρχει επιλογές πάνω σε αυτή τη συσκευή, στο πιστολάκι μαλλιών, που μπορούμε να το έχουμε σε μια μικρότερη θερμοκρασία, ούτως ώστε να εξοικονομούμε τη μεσή κατανάλωση. Πάντως, ένα κομμάτι είναι αυτό. Πείτε μας. Μπορεί να εξοικονομήσουμε από τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε το Plus πρόγραμμα, ούτως ώστε θα έχουμε μια αρκετά μεγάλη εξοικονόμηση με αυτό το χειρισμό. Μάλιστα. Υπάρχουν επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι στους οποίους μπορούμε να απευθυνθούμε για περισσότερες συμβουλές. Δύσκολος χειμώνας, συνεχίσει οι ανατιμήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι ο ανθρώπινος παράγοντας και κάποιες κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε μέσα στο νοικοκυριό μας δεν θα μας ωφελήσουν και δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Βεβαίως, οι συνάδελφοί μου ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες είναι πρόθυμοι να ενημερώσουν τους καταναλωτές και πελάτες μας. Θεωρώ αφιλοκερδός. Μπορούμε να δώσουμε τις όποιες πληροφορίες χρειάζεται ο καταναλωτής και τα νοικοκυριά και να εκμεταλλευτούμε, θα έλεγα εγώ, αυτές τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κύριος Κρέχας. Ανακοίνωσε δηλαδή μία μείωση η οποία αγγίζει από 30 έως 38% για το μήνα Νοέμβριο. Και θα πρέπει όλοι να σοβαρευτούμε μέσα σε εισαγωγικά και να προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε την τσέπη μας. Επειδή η ενέργεια έχει εκτιναχθεί στα ύψη, μας δίνεται τώρα η ευκαιρία να καταβάλουμε προσπάθεια ώστε να μειώσουμε την κατανάλωσή μας, να βοηθήσουμε δηλαδή το ενεργειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και να εκμεταλλευτούμε παράλληλα να έχουμε αυτή την επιδότηση η οποία είναι μεγάλη σε ποσοστό έναντι του Οκτωβρίου. Γιατί έχουμε για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και πρέπει να ανάψουμε και το δέντρο μας και το καράβι μας και το σπίτι μας και είμαι περίεργος να δούμε τι θα επικρατήσει τις φετινές εορτές. Περάσαμε την οικονομική κρίση που κατεβάσαμε διακόπτες, έρχεται η ενεργειακή κρίση, μια παράμετρος έτσι της οικονομικής κρίσης και έχουμε πάλι ένα δίλημα τι θα κάνουμε τις γιορτές. Πιάνω και αυτή την εκδοχή εγώ. Σίγουρα δεν θα αποποιηθούμε τα ήθη και τα έθιμά μας. Αλλά με μέτρο, όμως, μάλιστα. Με μέτρο. Μπορούμε όμως να κάνουμε και εκεί μια σωστή διαχείριση, δηλαδή λαμπτήρες οι οποίοι ανάβουν και τους έχουμε ανοιχτούς όλη νύχτα, ας πούμε, και άσκοπα, θα μπορέσουμε να περιορίσουμε μετά από τις 11-12 η ώρα να τους βγάζουμε εκτός λειτουργίας, ούτως ώστε να έχουμε και από εκεί εξοικονόμηση. Πάντως, κύριε Γκουράκη, το ένα είναι το συμπέρασμα που το ακούω και πολύ συχνά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πλέον για μια οικογένεια είναι πιο φθηνό σε πολλά εισαγωγικά να βγει έξω να φάει παρά να σκεφτεί το ρεύμα που θα καταναλώσει μέσα στο σπίτι για να μαγειρέψει. Τη στιγμή που έχουμε και την ενεργειακή κρίση, τις τιμές δηλαδή της ενέργειας αυτές και από την άλλη τις αυξήσεις των προϊόντων. Πράγματι, σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όμως θεωρώ τώρα ότι υπήρξε μία πτώση τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Οπότε να προσπαθήσουμε να το εκμεταλλευτούμε πέρα από αυτό, αλλά να συμβάλλουμε όμως και στο περιβάλλον, διότι όλα αυτά έχουν μία συνέχεια, εν πάση περιπτώσει, πέρα από την ακρίβεια, έχει σοβαρή επίπτωση στο περιβάλλον και θα πρέπει όλοι να σεβαστούμε και να βοηθήσουμε και την κυβέρνηση σε αυτό που λέει ότι από τις 6 έως 9, που είναι οι ώρες αιχμής για τα δίχτυά μας, θα πρέπει να καταβάλουμε κι εμείς μία προσπάθεια καταναλώσεις οι οποίες θα μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε ή πριν ή μετά από αυτό το ωράριο, καλύτερα πριν,
ούτως ώστε τότε έχουμε και την παραγωγή από, από τα ηλιακά φωτοβολταϊκά πάρκα. Μάλιστα. Να μπορέσουμε και εμείς να συνδράμουμε και Αγκουράκη, να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος. Να βοηθήσουμε την κυβέρνηση, θα μας βοηθήσει όμως και αυτή. Ξέρετε, αυτά είναι αλυσίδα. Βέβαια, ανταποκριτικά. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ για τις συμβουλές και τις προτροπές. Εύη, να πάρεις μια ανάσα.